Γεωγραφικός Σύλλογος Βλάχων Βέρειας. Πάμε να συναντήσουμε τους φίλους μου που θα μας πούν τραγούδια παλαιά από τον τόπο τους. Α, ωραίο το νερό της Βέρειας. Κύριε Βίνιες, Λασουτσάτα Μάστρε. Καλώς ήρθατε στο σύλλογο το δικό μας. Καλώς σας βρίσκουμε. Το τραγούδι αυτό που θα ακουστεί τώρα έχει τον τίτλο «Νουν τα ρέντι θα τα νίκα». Μάλιστα. Στα βλάχικα. «Μη γελιέσαι μικρό κορίτσι» που το λέγαν στους αραβώνες και στους γάμους. Ναι. Πάρω κι εγώ εδώ να... γιατί τα ξέρω το αυτό, αλλά τα... Βεβαίως, θα λέω τα έτσι, λόγια. Να λες τα λίγο λόγια. Έτσι τουλάχιστον να προσπαθώ. Εδώ λοιπόν είναι η εβραϊκή συνοικία της Βέρειας και έχει και μια συναγωγή, βλέπω εκεί. Ναι, ναι. Θέλω εδώ, είναι το ιδανικό μέρος νομίζω, να κάτσουμε εδώ να μας πεις το τραγούδι που είναι για την... Είναι για ένα μικρό κορίτσι στη Βρύση. Άμαστε. Αι μορφιά ατελαφέντε εν τσέσβευοϊ και ιονούγιν. Τσέσβευοϊ και ιονούγινου δάντα μια νημίσουσι. Δάντα μια νημίσουσια. Ο αλτάρι Ντομενίκε, α, ο αλτάρι Ντομενίκε, ο Απτουλίκα Σέντζε, ο Απτουλίκα Σέντζε, νελσκούλα κανιά ντουσίρε. Νελσκούλα κανιά ντουσίρε, στην τζιμπάιρι τη φλούρι, στην τζιμπάιρι τη φλούρι, σαλτάχεντι διαρούπι. Πολύ ωραία. Πού το, αυτό πώς το έμαθες, στο σπίτι μιλάτε τη γλώσσα, έτσι, όταν... Δεν πολύ μιλάμε, πολύ μιλάτε, αλλά πια. Εντάξει. Αλλά συνεχίζεται η παράδοση. Τι συνεχίζουμε, γιατί... την κρατάμε. Δηλαδή, εγώ είμαι από αυτούς, από την κατηγορία που θα καταλάβω, αλλά δεν θα μιλήσω. Ναι, ναι, ναι. Οι γονείς μου τα ψιλομιλάνε. Ναι, 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 ναι. Αυτό το έμαθα, θέλησα και το έμαθα, μ' άρεσε σαν τραγούδι, ναι. Αλλά και με τη βοήθεια του συλλόγου. Μάλιστα. Όπου τραγουδάνε όλα τα τραγούδια. Τραγουδάνε, χορεύουν και έχουμε. Και ελληνικά, βέβαια. Ενώ και στα ελληνικά λόγια και στην ελληνική γλώσσα. Ne zue tu
Δημήτρη, λοιπόν, έχουμε κάποιες έτσι, κάποια στερεότυπα σε σχέση με τη βλάχικη μουσική που μοιάζει, τα ακούσματά της θυμίζουν υπηρώτικα, θυμίζουν θεσσαλικά, ας πούμε, ακούσματα, και θέλω να μου μιλήσεις για εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βλάχικης μουσικής που εγώ τουλάχιστον εδώ συνάντησα κάποια στοιχεία που απ' τη μία μου θυμίζουν δυτικά ακούσματα, αυτές τις τρίτες που ακούσαμε πριν, και επίσης την τρομπέτα την οποία συναντάμε μαζί με τα βάση. Οι βλάχοι κατά βάση δεν είχαν μουσικούς παλιότερα. Οπότε, ανάλογα σε ποιες περιοχές ήταν εγκατεστημένοι, επηρεαζόταν από την τοπική μουσική των γύρω χωριών ή πόλεων οι οποίες είχαν μουσικούς. Των Ηπειρωτών, των Θεσσαλών κλπ. Των ντόπιων της Μακεδονίας εδώ. Ή παραπέρα, παράδειγμα, οι Γραμμουστιάνοι δεν είχαν καν μουσικές παλιότερα, ενώ όργανα, είχαν γκάιντες και τα σχετικά. Στην πορεία βέβαια μπήκαν κλαρίνα, λαούτα. Στα χωριά τα βλάχικα του Βερμίου, εδώ της περιοχής μας, και της περιοχής Βλάστης Κλεισούρας Νυμφαίο, και στο όρος Πάικος στα Λιβάδια, επειδή υπήρχε και έντονος εμποροβιοτεχνικός χαρακτήρας και είχαν επαφές και με την κεντρική Ευρώπη και με Ρουμανία και με Κωνσταντινούπολη, έχουμε επιρροές μουσικές και από άλλα μέρη. Και φυσικά και στα όργανα επιρροές. Εξού και τα πιο δυτικά ακούσματα. Τα πιο δυτικά και τα χάλκινα. Mm-hmm. Τα οποία ενδέχεται να προέρχονται είτε από τις τουρκικές στρατιωτικές μπάνες που υπήρχαν κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, είτε ήταν φερμένα ακούσματα από τους βλάχους εμπόρους που κινούνταν στην Αυστρο-Ουγγαρία, στην κεντρική Ευρώπη γενικότερα. Όσο πηγαίνουμε δηλαδή προς... Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η μίξη. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι παρατηρούμε σε ένα χώρο να υπάρχει το άκρος κτηνοτροφικό άκουσμα, το πιο δωρικό, μακρόσυρτο κλπ. Και από την άλλη να έχουμε κλασικές επιρροές από τη Δυτική Ευρώπη και από όλα τα Βαλκάνια. Αυτό λέγαμε, ότι είναι ένα χωνευτήρι μεγάλο πολιτισμών όλα τα Βαλκάνια και όλη η Μακεδονία δηλαδή και από τη Θράκη. Ακριβώς. Οπότε πολλές φορές συναντάμε το ίδιο τραγούδι, ακριβώς το ίδιο τραγούδι, να τραγουδιέται εντελώς διαφορετικά από την κτηνοτροφική τάξη ή τους χειρατζίδες, με αυτά των πιο αστικοποιημένων πληθυσμών που ήταν τεχνίτες, έμποροι κλπ. Μάλιστα. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον δηλαδή. Μάλιστα. Όπως παρουσιάζει ενδιαφέρον και το να υπάρχει ένα τραγούδι σε 3-4 γλώσσες, και στα ελληνικά και στα ντόπια των Σλαβοφόνων και στα βλάχικα. Με την ίδια μουσική, αλλά σε διαφορετική γλώσσα. Και στα ρουμάνικα. Και στα ρουμάνικα, ναι. Δηλαδή, από ό,τι μου έλεγε παλιός κλαρινίστας εδώ του τόπου μας, ότι τα χάλκινα εδώ ήρθαν το 1936, ήρθαν κάτι κορνέτες από Καστοριά, μετά τους εντάξανε στις μπάντες με τα βιολιά, γιατί μέχρι τότε γάμι βλάχικοι γινόταν με βιολιά, κλαρίνα, ντέφια και τέτοια. Μετά μπήκαν τα χάλκινα στην περιοχή μας και μέχρι σήμερα η περιοχή μας είναι με χάλκινα. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω κάτι άλλο όσον αφορά τις επιρροές της μουσικής. Ότι όντας τουρκοκρατία τότε και δεν υπήρχαν σύνορα, οι μουσικοί έδιναν και έπαιρναν. Και για η μουσική μήτα και η μουσική μαμικρογιώτα.
Η μουσική δεν έχει σύνορα. Οι ίδιοι μουσικοί έπαιζαν, ας πούμε, και στην Αλβανία. Στην Αλβανία έρχονταν, έπαιζαν εδώ ή στην περιοχή του Σκοπίου και το αντίστροφο, και επομένως έδιναν και έπαιρναν. Γι' αυτό και υπάρχει και πολλές ομοιότητες σε μελωδίες, σε μουσικές, σε ρυθμούς. Και δεν έχει και νόημα, νομίζω, να ψάχνουμε, να μπούμε στη διαδικασία να ψάχνουμε ότι ήταν δικά μας, μας τα πήραν, ήταν δικά τους και τους τα πήραν. Εκείνος είναι ο Χαβάς, δηλαδή. Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Μουσική δεν έχει σύνορα. Φώτη, λοιπόν, θα παίξεις μάλλον στο Φλογέρα ένα κυρατζίδικο. Ουν κίνη κυρατζέσκου. Τσέβατζικα κυρατζίδικο. Είναι τα τραγούδια που τραγουδούσαν οι κυρατζίδες, οι αγωγιάτες αλλιώς. Που ήταν τα ταξί, τα φορτηγά της εποχής εκείνης που βαλούσαν οικογένειες και πράγματα δεξιά και αριστερά. Πολύ ωραία. Αυτό πώς το έμαθες από... Παππούς, μπαρμπάδες όλοι έπαιζαν. Έπαιζαν Φλογέρα, ε. Ναι. Εγώ δεν μου έδειξε κανένας. Κανένας, έτσι, ό,τι άκουγα. Ό,τι και... άκουγες, έπαιζες. Ναι. Από όσο με θυμάμαι έπαιζα Φλογέρα. Τώρα δεν ξέρω, τι από είναι. Από το σπίτι του... Μα, το σπίτι. Ξέρω. Ναι, από πρώτη μου... Βρήκες Φλογέρα στο σπίτι. Ναι, έπαιρνα τη δικιά τους. Εγώ δεν είχα. Να το κρίμα γούλα. Πρίμα γουλάνα με, να το πρίμα γουλά, τρεκουπίτι, τρεκουπίτι, στερπί, τρεκουπίτι, στερπί, τρεκουπίτι, στερπί. Α, δεν είναι δύσκολο. Α, δεν είναι. Ανάλ του πρίμε γούλε, πρίμε γούλα ανάλ του. Ανάλ του πρίμε γούλε, τρέκου πίδι στερπί. Τρέκου πίδι στερπί. Τρέι κουπίδι στερπί, σιάπτη πίκου ουράρι. Αντα σιμπεγκάρε, σιάντα σισκουλάρε, αντα σισκουλάρε, ой, лину шля флар. Ле-ле, ой, му шати, ле-ле, ой, му шати, ле-ле, ой, му шати, альбишкика. Αλέσι. Και ένα ακόμα τραγούδι θα ήθελα να μας πεις, αυτό το Μυρολόι, αλλά πες μου πρώτα τι είναι. Ο τίτλος είναι «Το Μούντζα τη Γιάννα, στα βουνά από τα Γιάννα». Μιλάει για δυο νύφες που κλαίγαν και παρακαλούσαν τα βουνά να έρθουν πιο κοντά για να περάσουν. Στα Γιάννα που σκοτώσαν το Λεβέντη της, τον Τζόνι της. Τζόνι θα πει Λεβέντης. Άιντε του Μούντζε, ο Διά, ο Διάνινα. Άιντε Ντόλι, δάστη μου ρε. Μας πλέντζα μωρέ μα, ο μαουλ κρέμ
θαύμα. Άι, Ντιμούντζε, όμορφε, σβκάμα, άγκα. Ότρα στρέκτρε, ότρε γιάννη, είμα. Για να πούμε δύο κουβέντες έτσι λίγο για τη βλάχικη γλώσσα τώρα. Να πούμε. Η βλάχικη γλώσσα, Νίκο, είναι μια νεολατινική γλώσσα. Με ομοιότητες και διαφορές με τις άλλες νεολατινικές γλώσσες. Της Δύσης, αλλά και των Βαλκανίων. Όπως με τα Ιταλικά, τα Γαλλικά, τα Ισπανικά, τα Πορτογαλέζικα, τα Ρουμάνικα. Λόγω χάρη. Οι Ιταλοί λένε «Buonasera». Εμείς λέμε «Buonasera». Ίδια δομή, ίδιο λεξιλόγιο. «Buonanotte». Εμείς λέμε «Notte buona». Δεν είναι διάλεκτος καμιάς άλλης γλώσσας. Όπως αν επιτυχώς κάποιοι εθνικιστικοί κύκλοι τον 19ο αιώνα μέσα στους εθνικιστικούς παροξισμούς προσπάθησαν να πούνε ότι είναι διάλεκτος της ρουμανικής για πολιτική εκμετάλλευση. Αλλά πέτυχαν βέβαια. Δεν είναι έτσι. Η γλώσσα είναι αυτόνομη νεολατινική γλώσσα με δικές της διαλέκτους και δικά της ιδιώματα. Ένα στοιχείο αυτό. Ένα άλλο στοιχείο. Η βλάχη, να πω, σαν πολιτιστική διακριτή ομάδα, εδώ και 12-13 αιώνες είναι φανερή στα Βαλκάνια. Δεν πέρασε περιηγητής που να μην τους είδε. Και βέβαια αυτοί μιλούσαν τη βλάχικη γλώσσα, η οποία έχει ιστορία τουλάχιστον καταγεγραμμένη 13 αιώνες. Η γλώσσα μέρα με τη μέρα χάνεται, αβοήθητη. Γιατί βέβαια τον 19ο αιώνα, στις αρχές του 20ου, υπήρχαν οι εθνικισμοί, οι κυρίαρχοι, που βέβαια τις λιγότερο μιλούμενες γλώσσες τις θεωρούσαν κατάρα και όχι ευλογία. Ευτυχώς, τα τελευταία 30 χρόνια άλλαξε αυτή η λογική και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ευτυχώς. Ναι. Ευτυχώς. Γιατί δεν είναι η γλώσσα που είναι ένας δρόμος επικοινωνίας. Η γλώσσα σώζει και έναν πολιτισμό. Κουβαλάει έναν πολιτισμό ολόκληρο. Θα χαθεί η βλάχικη γλώσσα και κάθε λιγότερο μιλούμενη γλώσσα. Χάνεται και ένας μεγάλος πολιτισμός. Σε αυτό θέλω να πω το εξής. Ότι υπάρχει καμιά φορά και ένα υποκριτικό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον μεν για την αρκούδα που χάνεται. Πολύ καλά. Για τα ζωικά είδη που χάνονται. Πολύ καλά. Γιατί για μνημεία από τη ρωμαϊκή εποχή που χάνονται. Πολύ καλά. Ένα μην υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον για τη γλώσσα, που είναι το κύριο στοιχείο του λατινικού ρωμαϊκού πολιτισμού και της συνύπαρξης δύο μεγάλων πολιτισμών, του ελληνικού και του ρωμαϊκού. Έτσι είναι, γλώσσες και διάλεκτοι. Διότι χάνεται μαζί, χάνονται και πολλά άλλα στοιχεία μαζί με τη γλώσσα. Ακριβώς. Γλωσσολόγοι επισημαίνουν ότι το 2050 όλος ο κόσμος με τη λογική αυτή θα μιλάει μια μορφή αγγλικών. Και βέβαια αυτό μπορεί να είναι καλό σαν ένα μέσο επικοινωνίας όλου του κόσμου με την πλατιά αντίληψη. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό θα είναι καταστροφή για τον τεράστιο γλωσσικό πλούτο. Γι' αυτό και βλέπουμε τώρα Ινστιτούτα, αλλά και ενώσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τομείς προστασίας των λιγότερων μιλούμενων γλωσσών. Και σε αυτό εντάσσεται η βλάχη. Η βλάχη γλώσσα και άλλες λιγότερο μιλούμενες γλώσσες στην Ελλάδα διατρέχουν έναν κίνδυνο. Αφανισμό. Γιατί όπως είπατε, δεν είναι μόνο. Δηλαδή το παιδί όταν έχει να μάθει αγγλικά ή βλάχικα, θα μάθει αγγλικά. Ωστόσο όμως υπάρχει δυνατότητα να μάθει χωρίς κόπο και τα βλάχικα. Και το δικαίωμα στη μητρική γλώσσα είναι κατοχυρωμένο, γιατί είναι κάτι πολύ καθοριστικό για τον άνθρωπο. Έτσι. Και μέσα σε αυτή τη λογική πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να δείξει ενδιαφέρον. Χωρίς καμιά προκατάληψη. Χωρίς προκαταλήψη και φοβίες. Ναι. Οι εποχές του 19ου αιώνα και του 20ου των εθνικών εξάρσεων φύγανε. Πάμε σε μια μορφή παγκοσμιοποίησης και γλώσσες που σήμερα είναι κυρίαρχες, αν αργότερα δεν στηριχθούν, μπορεί να φτάσουν και αυτές σε καθεστώς ολιγότερο ομιλούμενων γλωσσών. Και θα έχουμε πιο πολλές αντιστάσεις να σώσουμε και την ελληνική και άλλες γλώσσες, αν πρώτα έχουμε μάθει να σώσουμε τη δικιά μας γλώσσα. Άρα πρέπει πριν γίνει υποεξοφάνιση το είδος να γίνει προστατευόμενο. Ακριβώς. Νομίζω ότι η μουσική
έχει τη δύναμη να διασώζει τη γλώσσα. Το ότι διατηρείται, ότι καταγράφεται η μουσική είναι ένας σύμμαχος πολύ ισχυρός για την διάσωση κάθε γλώσσας. Πιλίστερ λάι, πιλίστερ, πιλίστερ βάει τη μάρη του. Σλακάρι τα ντολακάρι βάει τη ντάνα πικουράρ. Νου βόη τα ντο πικουράρ. Πικουράρ τσαρούχια σβάρνα. Σλακάρι τα ντόλα καρι βάι τη ντάουνα τεμπενάρ. Βόηλα τα ντο τεμπενάρ. Έρσαν σούνε γιώσαν σα. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό που ταιριάζει πιο καλά είναι ένα ανανούρισμα που θα μας πει εδώ πέρα η... Ταταλγύρα. Εδώ θα κάτσει η Ελβίρα. Α, θα δούμε. Αλλά πάντως έτσι κι αλλιώς αυτό νομίζω. Ε, θα μας το πείτε. Δουμ 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 γελί του βίτσι να μη. Αιντι μπέμπι λα Συριάννη. Αιντι φιάτε λα Συριάννη. Νου γιν μάνα κινιουλάνη. Δουμ 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 σαγλί λαλούντε. Νου γερμάνα χύμνη πτούτε, χύμνη πτούτε σικρυπάτε, σιντικά που μια κριτσάτε. Αυτό είναι σαν ταχτάρισμα πιο πολύ. Ναι, έτσι. Όταν κουνούσαν τα μωρά. Κουνούσαν τα μωρά, ναι, ναι. Οι δικές μας γιαγιάδες δεν ήξεραν τραγούδια έτσι, να νουρίσματα, έλα ήπρε να σε κοιμήσω. Ναι, ναι, ναι. Τραγουδούσαν και ήδη θα γνέθανε, ναι, 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 ναι. Θα πλέκανε και τα κουνούσαν με τα πόδια τα μωρά, δεν στη σαμανίτσα. Μπράβο, Τάνια Λουβίρα. Ευχαριστούμε. Είστε καλά.